Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέα με τον άνεμο, το ιστιοφόρο του γνωστού μας ιστιοπλώου, του κυρίου Στέλιου Χριστοδούλου, σήμερα σαλπάρουμε για την Αλόνισο, προκειμένου να γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό, έναν χαρισματικό, διακεκριμένο άνθρωπο, τον κύριο Κώστα Μαυρίκη, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο της τάξης των θετικών επιστημών για την ανεκτίμητη προσφορά του στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιωτικού συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων μέσω της συλλογής στοιχείων από ενάλλειες καταδύσεις, μέσω της έκδοσης βιβλίων και μέσω της ίδρυσης μουσείου. Στέλιο, είμαστε εδώ σε έναν πανέμορφο χώρο στο καφέ μπαρ Ακταίων, το οποίο ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, το οποίο έχει βραβευτεί από το πολεμικό ναυτικό για την συνεισφορά του στην ναυτική εβδομάδα της πόλης μας, αλλά και από το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, από το εμπορικό και επαγγελματικό επιμελητήριο. Γιατί η διακόσμησή του είναι πραγματικά σαν ένα καράβι. Στέλιο, σε καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πάλι. Και όσο αφορά το τοπίο, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε. Και επειδή έχουμε να πούμε και για δίτη, δεν είναι μόνο το μουσείο, έχουμε να πούμε και έναν δίτη λοιπόν. Γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ συνεφασμένος με το όλο σκηνικό. Αφήνουμε πίσω μας τη Λίμνο και τη Μύρινα, την οποία γνωρίσαμε στην περασμένη εκπομπή. Και συνεχίζουμε το μπλου μας παρέα με τον άνεμο. Παρέα με τον άνεμο, πάμε λοιπόν Αιστράτη, μένουμε λίγες μέρες εκεί, μάλλον όχι μέρες, μια μέρα ουσιαστικά, και μετά κατηφορίζουμε πάλι πρίμα να πάμε στην αγαπημένη μας Αλόνισο. Να συναντήσουμε και τους φίλους μας, τον Κώστα, για τον οποίο είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Θα σου πω και εγώ ότι είναι ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπες. Βέβαια, είναι ο φίλος μου ο Κώστας. Είναι ένας απλός, ταπεινός, σεμνός κύριος, έτσι. Που πραγματικά οι ιδιότητες τις οποίες έχει, αν το δεις, δεν τις προβάλλει σε τουλάχιστον, περίπτωση, έτσι. Σε καμιά περίπτωση. Ένας απλός άνθρωπος, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι, με πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες, ας πούμε. Ένας νησιώτης, ναι, που αγαπάει τον τόπο του και του έχει γίνει αιμονή να αναδείξει τον τόπο του. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό. Πάμε περίπτωση για Αλόνισο, λοιπόν. Πες μας για την Αλόνισο. Λοιπόν, Αλόνισος. Ξεκινάμε στην Ιβάλα, λοιπόν. Ένα φανταστικό μέρος, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Μία βάλα, που σημαίνει μία βάλα, ένα λιμάνι, μια εσοχή μέσα στο ένα μικρό φιόρδο, ας πούμε. Ένα φιόρδο, ναι. Ο οποίος είναι πάρα πολύ φιλικός, τον οποίο τον επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι να θυμηθώ εκεί, ας πούμε, τον Νίκο τον Παπάζο που κάναμε εκεί το Πάσχα, που κάναμε την Ανάσταση πριν πάρα πολλά χρόνια, ίσως και 30 χρόνια πριν. Όταν ακόμα η Στενιβάλα ήταν χώμα, δεν είχε ακόμα ούτε τόπο. Με σκάφη πάλι, έτσι με. Με σκάφη. Μαζευόμαστε λοιπόν και παρέες από τον Όμιλο ή από εδώ γενικότερα. Η Αλόνισος νομίζω είναι ένας εύκολος προορισμός από τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Κοντινός. Κοντινός. Ναι. Κοντινός πολύ δεν είναι, αλλά είναι ο πρώτος προορισμός. Όσο αφορά τα νησιά βέβαια, έτσι. Αν εξαιρέσουμε τη Λίμνο και τον Αιστράτη κτλ., είναι ο πιο κοντινός νησιώτικος προορισμός. 100 μίλια από Θεσσαλονίκη. Ένας τόπος που, όπως θα δούμε και συνέχεια, ο Κώστας ο Μαυρίκης, μάλλον ο παππούς του, ο πατέρας του και συνέχεια ο Κώστας ο Μαυρίκης, αναδείξανε σε αυτό που είναι σήμερα. Τα πρώτα μαγαζιά, αν δεν ξέρω και το πρώτο, ήταν του Κώστα του Μαυρίκη λοιπόν εκεί, ανέδειξε το χώρο, ο οποίος σιγά σιγά έγινε πλέον ένας προορισμός, πανέμορφος πάντα. Όλοι οι ξένοι που θα περάσουν πρέπει να περάσουν πάντα από τη Στενιβάλα, πρέπει να περάσουν πάντα από τον Κώστα. Ο οποίος Κώστας είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και είναι το σήμα κατά τεθέν της Αλονίσου και περισσότερης στενής βάλας. Πες μου και για άλλα λιμάνια, ναι, του νησιού. Άλλα λιμάνια είναι το Πατητήρι, το οποίο είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Ένα μεγάλο λιμάνι. Να φανταστούμε ότι ο άνεμος δεν πηγαίνει, έτσι, δεν συχνάζει. Όχι, δεν πολύ πάω στο λιμάνι αυτό. Δεν πολύ πάω για διάφορους λόγους, για διάφορους λόγους. Παραδίπλα ανεβαίνοντας είναι ο Τοβότσι. Επίσης ένα ωραίο λιμανάκι μικρό. Πιο πολύ εκεί ρίχνουμε αρόδο άγκυρα, δεν δένουμε έξω. Επίσης πολύ ωραίο λιμανάκι και παραπιά βρίσκουμε τη Στενιβάλα. Επίσης μην το ξεχάσω και το τελευταίο λιμανάκι, το πανέμορφο λιμανάκι, είναι ο Γέρακας, που είναι στο βόρειο μέρος του νησιού. Είναι ψαράδικο λιμάνι. Ένα φιόρδι επίσης πάρα πολύ ωραίο, ο οποίος μοιάζει το γέρακα της Πελοποννήσου. Είναι δύο γέρακες λοιπόν, ο γέρακας Πελοποννήσου. Είναι και εκείνο ένα πολύ ωραίο λιμανάκι.
ήσυχο για να μείνει κάποιος το ένα βράδυ χωρίς τίποτα, βέβαια, έτσι μια νέκρα. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ ωραία. Πάντοτε μέρη. Αρόδο ή όχι? Όχι, όχι. Δένουμε. Όχι, δένουμε. Δένουμε κανονικά. Αλλά για Αρόδο έχει πάρα πολλά μέρη, λοιπόν. Mm-hmm. Όλο το κομμάτι το ανατολικό της Αλωνίσου είναι γεμάτο λιμανάκια για Αρόδο. Ό,τι οπτικό υλικό βλέπουμε είναι δικό σου, τόσο τα βίντεο όσο και οι φωτογραφίες, όπως επίσης και χάρη σε σένα έγινε και η συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μαυρίκη. Καταρχήν να πω γενικότερα αυτό που γίνεται στο 4Eps στο κανάλι, που προβάλλουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα προβάλλει κανένας άλλος. Ιδίως έτσι ατόφια όπως βγαίνουν, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς κοψίματα, χωρίς τίποτα. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να γνωρίσει ο κόσμος και ο Έλληνας τα ελληνικά νησιά και τους ανθρώπους του. Βλέποντας τη συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μαυρίκη, διαπίστωνα σιγά πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι. Και όταν διάβασα για αυτόν, γιατί δεν το είπε, ότι έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, από το μεγαλύτερο πνευματικό οργανισμό της χώρας μας, το μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα για τη διάδοση του πολιτισμού στη χώρα μας. Εκεί πλέον... Και που τον ξέρεις μόνο από τη συνέντευξη. Ναι. Που να το γνωρίσεις και από κοντά. Ναι. Εγώ τον Κώστα τον ξέρω 30 χρόνια. Είμαστε φίλοι 30 χρόνια. Ένας πολύ απλός άνθρωπος. Και ενδεχομένως θα πρέπει να διαβάσω και ορισμένα πράγματα εδώ και τι έχει κάνει. Και τα λέει ποτέ. Ο Κώστας ο Μαυρίκης είναι συλλέκτης και συγγραφέας. Γεννήθηκε και μεγάλο στη στενή Βάλα Αλωνίσου και είναι ο εμπνευστής, ιδρυτής και διαχειριστής του Μουσείου Αλωνίσου. Το 1982 ήταν ο δεύτερος δίτης μετά τον πατέρα του που καταδύθηκε στο βυθό της νήσου Περιστέρας και είδε το κλασικό ναυάγιο, η ανάδειξη του οποίου του έγινε αιμονή. Από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να συλλέγει διάφορα παλαιά αντικείμενα και να τα συντηρεί. Οι τύποι των συλλογών του αρχικά περιέλαμβαναν νομίσματα, γραμματόσημα και παλιές φωτογραφίες, ενώ αργότερα προσθέθηκαν λαογραφικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έγγραφα, ναυτικό και στρατιωτικό υλικό. Ας φανταστούμε πόσο σημαντικό, έτσι, πόσο, τι ήταν αυτό, ανεκτίμητης αξίας ήταν να βρούνε στο βυθό της νήσου Περιστέρας, του νησιού, ένα ξερονήσι, έτσι, που εκεί περνούσαν χρόνια και χρόνια και αιώνες και αυτό, όλος ο κόσμος, όλοι οι ναυτικοί, οι ιστιοπλόοι από εκεί περνάνε, έτσι. Και όμως αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον πατέρα του βρήκανε ένα ναυάγιο το οποίο έμενε να αλλάξει τη γνώση των επιστημόνων και την άποψη που είχαν ότι μεγάλα εμπορικά καράβια ξεκίνησαν πρώτοι οι Ρωμαίοι. Και με αυτό το ναυάγιο αποκαλύφθηκε ότι οι αρχαίοι Έλληνες στην κλασική περίοδο είχαν ακόμη μεγαλύτερα εμπορικά καράβια, μετέφεραν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων. Και όχι μόνο αυτό, δεν το γράφει για τον εαυτό του. Για σκέψου λίγο, αν το έβρισε κάποιος άλλος αυτό το ναυάγιο, βεβαίως, τι θα γινότανε. Και αμέσως, θα τα ακούσουμε, και αμέσως ενημέρωσαν την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, η οποία βέβαια σαν γραφειοκρατική υπηρεσία που είναι, μη γελάσετε, είναι τραγικό, έκανε 28 χρόνια να επισκεφθεί το ναυάγιο από το 1982. Ποτέ δεν είναι αργά, λοιπόν. Έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μας τα πει, θα τα ακούσουμε. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι ότι αυτό το ναυάγιο μετά από τόσα χρόνια, από το 1982 που ανακαλύφθηκε, το 2020 έγινε το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της χώρας μας. Κοίταξε, εγώ όλη τη διαδικασία αυτή την έζησα. Την έζησα από τότε που ήρθε, γιατί πάει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι.
Ήρθαν από τότε η αρχαιολογική υπηρεσία που το φράξανε, που βουτήξαν, που κάνανε τα σπιτάκια απέναντι. Μιλάμε χρόνια πήγε αυτή η ιστορία, ώσπου να γίνει το πάρκο που έγινε τώρα. Και το πάρκο που έγινε τώρα επίσης πάλι ήμουν εκεί, όταν ξεκινούσε το πάρκο. Έτσι, στα εγγένεια, μην μου πεις. Στα εγγένεια, όχι, δεν ήμουνα. Αλλά σε όλη τη διαδικασία της κατασκευής ήμουν εκεί πέρα. Ήμουν εκεί επιλέγοντας, ταξίδευα, περνούσα και τα βλέπω όλα αυτά. Μιλούσα με τους αρχαιολόγους, φίλους κτλ. Και ναι, ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία και ένα πολύ ωραίο πάρκο. Τώρα. Και μάλιστα τώρα, επάνω στην παλιά Αλόνισο, έχουν δημιουργήσει ένα μουσείο, ένα μίνι μουσείο, διαδραστικό μουσείο, όπου βάζεις κάποια ειδικά γυαλιά και είναι σαν να βουτάς στη θάλασσα. Σαν να έχεις βουτήξει, σαν να είσαι δίτης. Και μπορείς όλο αυτό το καράβι, το βουλιαγμένο, να το βουτήξεις. Με δύο απλά γυαλιά. Είναι σαν να είσαι μέσα. Σαν να είσαι μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, ναι. Και δεν μένει εκεί, αλλά ξεκινάει να γράφει βιβλία και να εκδίδει βιβλία για τον τόπο του. Ακριβώς. Όλα για την Αλόνισο. Και έχει φτάσει στα 17 βιβλία. Βιβλία. Το οποίο ένα βιβλίο από τα 17 λοιπόν αυτά γίνεται ταινία στο Hollywood αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει, απλώς καθυστέρησε τώρα με την μεγάλη απεργία που κάνουν οι Αμερικάνοι με τους ηθοποιούς κτλ. Τώρα ξεκινάει πάλι στο Hollywood. Όπως θα μας πει, θα ακούσουμε. Ναι. Αφορά την διάσωση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφορά τη διάσωση ξένων στρατιωτών από τους ντόπιους και τις θυσίες που κάναν αυτοί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι από την Αλόνισο, ναι, προκειμένου να διασώσουν από τους Γερμανούς και να φυγαδεύσουν έτσι, τους ξένους στρατιώτες. Το ανακάλυψαν το βιβλίο του στη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία δεν έχει ιστορία τεράστια, έτσι, και ενδιαφέρθηκαν και θέλησαν να την κάνουν ταινία και πραγματικά, όπως είπες... Η οποία είπες, το ξεκινάει τώρα, ναι. Και δεν μένει εκεί. Και ξεκινάει να ιδρύσει ένα μουσείο. Πουθενά δεν μένει ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας είναι ακίνητος. Έτσι. Συνέχεια ασχολείται με κάτι και πάντα είναι δημιουργικό. Να ξεκινήσει ένα μουσείο και όχι ένα μουσείο όπως... Δεν υποτιμούμε βέβαια τα μικρά μουσεία απέναντίας, αλλά μιλάμε για ένα μουσείο 900 τετραγωνικών με 4 ορόφους μουσείο. Που κάθε όροφος έχει το δικό του χαρακτήρα. Και ένα τμήμα του οποίου είναι το πειρατικό μουσείο, το μοναδικό πειρατικό μουσείο στο Αιγαίο και στη χώρα, νομίζω. Στέλιο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ετοιμάσατε τη συνέντευξη, έτσι, την... Λοιπόν, θα θέλαμε να βρούμε ένα μέρος, καταρχήν, το οποίο να φαίνεται όλη στην Ιβάλα. Να φέρει η ομορφιά της θάλασσας και η ομορφιά του λιμανιού. Βέβαια, μπορεί να μας ενοχλήσουν λίγο τα τζιτζίκια, γιατί ήταν γεμάτο τζιτζίκια, αλλά και αυτό είναι μια ομορφιά της φύσης, έτσι. Οπότε διαλέξαμε το βράχο, ας βρεχτήκαμε και λίγο να περάσουμε. Είναι αυτό το αυθεντικό που είπες, το αυτούσιο. Το πρώτο λοιπόν που το ρώτησα ήταν για την ιστορία και τα ναυάγια της περιοχής. Στην Ιβάλα, όπως σας είπα, ξεκίνησε το 1943 όταν ήρθε ο παππούς εδώ και σιγά σιγά την αγόρασε για μια ποσότητα καρβούνων που έφτιαξε από τον πρώην ιδιοκτήτη και έκτοτε άρχισε να αναπτύσσεται. Στην αρχή δεν είχε δρόμο, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε όπως όλες οι ελληνικές νησιώτικες περιοχές και σιγά σιγά αναπτύχθηκε τόσο πολύ που έγινε αυτό το φέρετρο που βλέπετε σήμερα. Αυτό για να γίνει πέρασαν ήδη 5 γενιές της οικογένειάς μας με σκληρή δουλειά, συν αρκετοί άλλοι που άρχισαν να μένουν στην Ιβάλα και φτιάχτηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ένα από τα καλύτερα θέρετρα της Μαγνησίας. Η Στενιβάλα έγινε πάρα πολύ γνωστή με την ανακάλυψη του ναυαγίου της Περιστέρας. Το ναυάγιο της Περιστέρας είναι το μεγαλύτερο κλασικό ναυάγιο που ξέρουμε μέχρι τώρα και το ανακαλύψαμε το 1982 εγώ και ο πατέρας μου. Ήμασταν οι πρώτοι που βουτήξαμε σε αυτό και είχαμε μείνει τόσο έκθαβοι και τόσο εκστασιασμένοι από τον όγκο του ναυαγίου που για πολύ καιρό μιλούσαμε στο σπίτι μόνο γι' αυτό.
Το ναυάγιο αυτό είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο της κλασικής περιόδου, είναι στα 26 με 30 μέτρα και το μήκος του φτάνει τα 30 μήκος και 10 πλάτους. Έχει αλλάξει δε όλες τις θεωρίες ότι μόνο οι Ρωμαίοι έκαναν μεγάλες φορτηγίδες πάνω των 100 τόνων και αυτοί είχαν προηγμένη ναυπηγική. Εδώ βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν φορτηγίδες των 200 τόνων πολύ πριν από τους Ρωμαίους και το αποδεικνύει το φορτίο αυτού του πλοίου που το αποκαλούν ο Παρθενώνας των ναυαγίων. Μετά από πολύ χρονή επιμονή μας και πολύ μεγάλη προσπάθεια άνοιξε το ναυάγιο μετά από 38 χρόνια προσπάθειας και έγινε υποβρύχιο μουσείο. Σήμερα όλοι πια μιλούν γι' αυτό και η Αλόνη, εσώς και κυρίως στην Ιβάλα, έχει γίνει γνωστή στα πέρα του κόσμου για το μεγαλύτερο κλασικό ναυάγιο του κόσμου. Άλλαξε λοιπόν αυτό το ναυάγιο, άλλαξε τη γνώση της επιστήμης, τρομερό. Δηλαδή, σαν μέγεθος αν το δούμε, άλλαξε τη γνώση, τη γνώση των επιστημόνων ως τα εμπορικά καράβια της κλασικής αρχαιότητας των Ελλήνων. Το μέγεθος. Τρομερό, γι' αυτό γι' αυτό ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια διαμάχη, αν τα ελληνικά καράβια ήταν τα μεγαλύτερα ή τα άλλα καράβια του ξένου ήταν τα μεγαλύτερα. Λοιπόν, τα γι' αυτό ας δούμε τη σπουδαιότητα. Ο Παρθενώνας των ναυαγίων, ναι, λέει. Ακριβώς. Ας κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η περιοχή, επάνω και απάνω για όλα αυτά, είναι γεμάτο ναυάγια. Γιατί κατεβαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, και επειδή πολλά μέρη δείχνουν να είναι λιμάνια, αλλά δεν είναι, και πάνω στους καιρούς κοντούς πηγαίνουν και υφάλων και τον. Ακριβώς μπαίνανε σε λιμάνια βραχώδη μέσα και έχει πάρα πολλά ναυάγια. Γενικά η περιοχή έχει πολύ ναυάγιο. Αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο και το μεγαλύτερο ναυάγιο. Που άλλαξε λοιπόν τη γνώση της ιστορίας. Και όπως λοιπόν σας είπα, τα ναυάγια ήταν πάρα πολλά. Οπότε μας είπε και για τα γύρω ναυάγια στην επόμενη ερώτηση και για την πειρατεία που επικρατούσε στην περιοχή. Η Αλόνισος και τα γύρω Ερημόνησα είχαν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία οδηγήσαν στην δημιουργία πολλών ναυαγίων. Ένας πολύ βασικός λόγος ήταν η πειρατεία. Τα νησιά μας ήταν πειρατοκρατούμενα για πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος ήταν ότι οι σποράδες είναι ο ναυτικός κόμβος μεταξύ Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου. Εδώ ήταν μακριά από τα κέντρα της εξουσίας και οι διάφοροι πειρατές στείλαν καρτέρι όπου ευνηδίαζαν τους καπεταναίους των εμπορικών πλοίων και τους έπαιρναν τη λία. Πολλά δε από αυτά τα βούλιαζαν. Ένας πρώτος λόγος είναι αυτός. Δεύτερος λόγος για την ύπαρξη τόσο πολλών ναυαγίων είναι ότι έχει πάρα πολλούς υφάλους και πάρα πολλά μικρά νησιά και αυτά επηρεάζουν τόσο την ορατότητα, την κατεύθυνση του ανέμου και σε μια περίπτωση τρικυμίας πολύ δύσκολα ένας ναυτικός μπορούσε να ξεφύγει. Έπρεπε να ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Εκτός των ναυάγιων της Περιστέρας των κλασικών χρόνων υπάρχουν ναυάγια όλων των εποχών. Με τον πατέρα μου έχουμε δηλώσει 10 στην εφορία εναλλήλων, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ πολυάριθμα νεότερα, όπως και ένα αεροπλάνο στη Ψαθούρα, το οποίο έπεσε το 1942. Υπάρχουν πολλά βυζαντινά, τα οποία είναι εξίσου μεγάλα και αξιόλογα, με 8.000 αμφορείς και είναι συγκεντρωμένα στον όρο του Βασιλικού, υπάρχουν στην Κύρια Παναγιά, στα Σκάτζουρα, στη Ψαθούρα, όλα τα μέρη γύρω-γύρω ήταν γεμάτο από ναυάγια για τους λόγους που προανέφερα πριν. Και βεβαίως εκτός από ναυάγια, καράβια ναυάγια, ανακαλύψανε και αεροπλάνο ναυάγιο. Και αεροπλάνο ναυάγιο. Πρόκειται φυσικά για ένα αεροπλάνο που έμεινε από καύσιμα και αναγκαστικά προσθαλασσώθηκε. Για να τον ακούσουμε. Το αεροπλάνο αυτό έπεσε το 1942 στη Ψαθούρα. Έχω καταγράψει το ιστορικό της πτώσης από τον μάρτυρα Γιώργο Γάλο που ήταν τότε φοροφύλακας και μου είπε το εξής.
ότι αυτό έφυγε από την Βόρεια Αφρική, τον κυνηγήσαν από τη Μάλτα, τον κυνηγήσαν από την Κρήτη και αναγκάστηκε να κάνει μεγάλη διαδρομή για να αποφύγει τους διώκτες του, ώστε όταν έφτασε πάνω από την Ψαθούρα, λίγο πρωτού προσγειωθεί στην Θεσσαλονίκη, έμεινε από καύσιμα. Αναγκαστικά οι τέσσερι Γερμανοί πιλότοι, ο πιλότος μαζί με το πλήρωμά του, κάναν προσταλάσσωση και βγήκαν με πλαστική λέμβο έξω στο φάρο της Ψαθούρας. Αυτό βούλιαξε στην ξέρα του Μαΐστρου, που είναι γνωστή για τα ψαρέματά της Ψαθούρα, και οι Γερμανοί βγήκαν έξω. Οι φαροφύλακες θέλαν να τους δώσουν φαΐ, αλλά αυτοί φοβόταν μην ήταν δηλητηριασμένα και βγάζανε κρεμμύδια από τον κήπο και τρώγανε. Κάποια στιγμή είπαν ότι πρέπει θέλουν να τους πάνε στο πιο κοντινό σημείο που υπάρχει γερμανικό διοικητήριο. Έτσι, ο Γιώργος Αγάλο φοροφύλακας με τα κουπιά τους πήγε στην κουμαντατούρ της Σκοπέλου και τους παρέδωσε. Από αυτό το ναυάγιο το βρήκε μετά από πολύ καιρό ο Γιώργος Δροσάκης που ψάρευε για σφουγγάρια μαζί με τον Λευτέρη τον Γλινάτση που ήταν από την Κάλυμνο, ο δεύτερος, ο πρώτος ήταν Αλονίσιος και μου το είπανε. Εγώ το δήλωσα τότε στην πολεμική αεροπορία και πολύ αργότερα από τη δήλωσή μου, δύο χρόνια μετά, ήρθε το κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας, το εντόπισαν, το φωτογράφησαν και κάνανε την αναφορά τους γι' αυτό. Αργότερα ήρθε και ο Βασίλης ο Μεντόγιαννης και γύρισε κάποιες σκηνές και φωτογραφίσεις του ίδιου ναυαγίου και του αεροπλάνου και το εξέδωσε και σε κάποιο ερευνητικό περιοδικό. Το ναυάγιο αυτό υπάρχει σήμερα, δεν είναι βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση γιατί έχει πέσει σε πετρώδη βυθό, αλλά φαίνεται πολύ καθαρά μαζί με τα διάφορα είδη του βυθού που έχουν κολλήσει πάνω του και έχει γίνει μια πολύ καλή φωλιά για ροφούς και για άλλα ψάρια. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση που ήταν η σημαντική, αν θέλεις να πεις για την περιοχή, ήταν το μουσείο που έκανε ο Κώστας. Το μουσείο των 20 τετραγωνικών. Και μας αναφέρει λοιπόν. Το μεγαλύτερο στο Αιγαίο. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο στο Αιγαίο. Είμαι ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Μουσείου Ολονίσου, το οποίο κατασκεύασα το 2000. Το 2000 έφτιαξα το πρώτο όροφο, σιγά σιγά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Ο λόγος που έφτιαξα ένα μουσείο τόσο, το οποίο είναι 900 τετραγωνικά σε ένα τόσο μικρό νησί, ήταν το αποθυμένο μου από το ναυάγιο που προσπαθούσαμε να το δηλώσουμε και βρίσκαμε παντού κλειστές πόρτες και την αδιαφορία της πολιτείας. Μας πήρε 38 χρόνια να δηλωθεί το ναυάγιο. Ο λόγος αυτός με οδήγησε από αγανάκτηση, από νεανικό ενθουσιασμό που δεν μπορούσα να βγάλω άκρα με την κρατική αδιαφορία, να φτιάξω μόνος μου κάτι για να ισοβαθμίσω την αμέλεια της πολιτείας και να προβάλλω την ιστορικότητα του νησιού. Έτσι άρχισα σιγά σιγά να συλλέγω αντικείμενα από το νησί, από τη θάλασσα, από τη στεριά, λαογραφικά, πολεμικά αντικείμενα και σιγά σιγά να εμπλουτίζεται το μουσείο και τώρα πιστεύω ότι ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στο Αιγαίο. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω το τι περιλαμβάνει το μουσείο. Το οποίο είναι λεπτομέρειες, το οποίο είναι τετραόροφο μουσείο και κάθε όροφος έχει το χαρακτήρα του. Περιλαμβάνει το λαογραφικό κομμάτι, το εθνικής μνήμης, 18ος-19ος αιώνας. Το πιο δυνατό του κομμάτι είναι το υποβρύχιας αρχαιολογίας που το φτιάξαμε φέτος και το πειρατικό. Αλλά έχει την αίθουσα εθνικής μνήμης που είναι το πολεμικό που, και όλοι οι πολέμοι που συμμετείχαν οι κάτοικοι της Σαλονίσου και η εθνική τους αντίσταση κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει το Μουσείο της Πειρατείας που όπως σας είπα πριν
Η πειρατεία ήταν πάρα πολύ έντονη στα νησιά μας και τα νησιά μας ονομάζονταν Διαβολονήσια και Κλεπτοφολεές, γιατί δεν μπορούσε να περάσει κανείς χωρίς να σκυλευτεί. Μάλιστα σε κάποια έτη ήταν τόσο δύσκολο να περάσει στις Βόρειες Κοράδες, ώστε μόνο με πολεμική νιοπομπή από κρατικά πλοία, είτε των Βυζαντινών, είτε των Τούρκων, είτε των Οθωμανών, μάλλον, μπορούσε να περάσει την περιοχή μας. Είχε σε πολλές περιόδους το εμπόριο, λόγω της πειρατείας Βόρειες Κοράδες, σταματούσε προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτό άφησε κατάλοιπο η πρωτοκρατία στα νησιά και βλέπουμε παντού τα πειρατόσπιτα, βλέπουμε παντού τα κάστρα που είναι πάνω στα πιο ψηλά σημεία των νησιών, βλέπουμε τα πάρα πολλά ναυάγια από τα οποία βρίσκουμε κάθε μέρα και καινούρια, τους μύθους, τη λαυροφική παράδοση, τα τραγούδια που όλα αναφέρονται ή σχετίζονται με την πειρατεία στα νησιά. Δες τώρα τι ακούμε έτσι, αφού έναν άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, αυθεντικό έτσι, μόνο που το βλέπεις, απλός, λιτός, ήρεμος, πράος άνθρωπος, τα Διαβολονήσια, λόγω της πειρατείας, και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Στέλιο. Δεν βρήκε καμία συμπαράσταση από την πολιτεία. Απέναντίας βρήκε την αδιαφορία της πολιτείας. Δεν τον εμπόδισε. Είναι τα συχνό φαινόμενο. Δεν σταμάτησε. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Απέναντίας βλέπουμε μια συνέπεια. 1982 μέχρι σήμερα. Έτσι. Όσο αφορά το πάντα μιλάμε για την εκμετάλλευση του ναυαγίου, έτσι. Και, ή ακόμα και την προσπάθεια του να χτίσει ένα μουσείο. Τη συνολική προσπάθεια αυτού του ανθρώπου. Ακριβώς. Ή αυτών των ανθρώπων. Το οποίο έγινε από δωρεές ανθρώπων. Δηλαδή, ό,τι έχει μέσα. Ιδιωτών. Ιδιωτών, ακριβώς. Ό,τι έχει μέσα είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίσαν την αξία του μουσείου, τη δουλειά του Κώστα και κάναν δωρεές πάρα πολλά πράγματα. Εννοείς τα αυτά που. Ό,τι είχε ο καθένας. Ακριβώς. Ό,τι είχε ο καθένας. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Και έχει φτάσει τώρα ένα μουσείο 900 τετραγωνικών να μην χωράει πράγματα. Και ξέρεις, είναι δύσκολο. Άντε τώρα λες, υπάρχει ένα μουσείο. Στην αρχή τουλάχιστον. Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς την κληρονομιά του παππού σου, ας πούμε, έτσι. Όχι κληρονομιά οικονομική. Μια φορεσιά του παππού σου, μια αυτή, ένα κεντητό. Να το εμπιστευτείς σε ένα τρίτο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο Κώστας δεν ήταν τυχαίος εκεί. Τον ξέρανε από παλιά. Δεν έπρεπε να κάνει το μουσείο για να τον εμπιστευτούν. Ναι. Τον ξέρανε από παλιά. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα, πάρα πολύ γνωστός, αξιόλογος, οπότε τον εμπιστευτήκαν όλοι και γι' αυτό και έγινε αυτή η μεγάλη, ακόμα και σήμερα που σου λέω. Μουσείο στο οποίο στεγάζεται τμήμα υποβρύχιας αρχαιολογίας. Το πρώτο στην Ελλάδα. Με τόσα πολλά ναυάγια που έχουμε στην Βόρειες Κοράδες και κυρίως στα δικά μας τα μέρη, στην Αλόνηση θα Ερμόνησα, θα ήταν άδικο να μην φτιάξουμε το τμήμα υποβρύχιας αρχαιολογίας. Βασικά είναι το πρώτο τμήμα υποβρύχιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα, το πρώτο μουσιακό κομμάτι και που είναι ανοιχτό στο κοινό και περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα του βυθού από αρχαιοτάτων χρόνων έως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βρήκαμε πάρα πολλά αντικείμενα από ψαράδες, από ανεμότρατες, από δωρητές που μας τα παρέδιδαν για να σωθούν. Σιγά σιγά ήταν μια συλλογή 30 ετών, καταφέραμε να φτιάξουμε μια αρκετά αξιόλογη συλλογή η οποία την τοποθετήσαμε στο μουσείο κατά χρονικής περιόδους. Τώρα αυτή η συλλογή άνοιξε για το κοινό και είναι το δυνατό κομμάτι του μουσείου. Επίσης υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο μουσείο, όπως είναι η πινακοθήκη. Είχαμε μια καταπληκτική δωρεά 55 πινάκων του διάσημου σογράφου Larry Ring, τον οποίο διήρευαν όλα τα μουσεία της Αμερικής, αλλά αυτός θέλησε να αφήσει τη συλλογή του στο Μουσείο Λονίσου, γιατί εμπιστεύτηκε την συνεχόμενη δουλειά που κάνουμε.
μέσα στο τμήμα πολλαπλών χρήσεων, το κάναμε πινακωθεί και τώρα προς τιμήν του Larry Ring και της δωρεάς του. Ένα επίσης μεγάλο κομμάτι του μουσείου είναι το αλλαγγραφικό, το οποίο τον ρώτησα τι περιέχει και τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει βεβαίως. Ο κάτω όρφος του μουσείου είναι το λαογραφικό. Το λαογραφικό έχει στηθεί ως εξής. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό με όλα τα επαγγέλματα και γύρω-γύρω διάφορες μικρές αίθουσες που περιλαμβάνουν τα εργαλεία και τα είδη που χρησιμοποιούσε ο κάθε επαγγελματίας. Ο βαρελάς, ο καταλωτής, αυτό που είχε το λουτρεβείο, ο Παπουτσής, ο Γεωργός, ο καραβοναυτηγός, ο κουρέας και όλα τα τότε επαγγέλματα. Αυτό είναι μια ιδέα, ήταν να χτυπεί έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση ενός μιας πλατείας, ενός χωριού όπου γύρω γύρω υπάρχουν όλα τα είδη των επαγγελμάτων. Βέβαια υπάρχει και ο 17ος-18ος αιώνας που αναφέρεται στους ναυτικούς κυρίως της περιοχής, το τι έφερναν απ' έξω, πώς έδιναν τις γυναίκες, πώς δίνονταν οι ίδιοι, τι όπλα είχαν και διάφορα άλλα της εποχής όπου σιγά σιγά το ελληνικό κράτος ελευθερώνεται και παίρνουν την οικονομία στα χέρια τους οι ντόπιοι μετά την ελευθέρωση από τους Οθωμανούς. Και μετά το μουσείο φυσικά δεν μπορεί κανείς να μην το ρωτήσει για τα βιβλία του. Συγγραφικό ταλέντο ο Κώστας. 17 βιβλία, όλα για την Αλόνισο, για τον τόπο του και τις βόρειες σποράδες. Τι άλλο χρειάζεται να κάνει κάποιος για να δείξει την αγάπη του για τον τόπο του? Η άλλη δράση μας είναι τα βιβλία. Έχουμε γράψει 17 βιβλία, πάρα πολλά ιστορικά, διάφορα λευκόματα, όλα σοβινιστικά και σχετικά με την Αλόνισο, με τη ιστορία της Αλονίσου και των Βορείων Σποράδων. Το πρώτο βιβλίο, το Άνομα Γεννητινής, που είναι το ιστορικό, μεταφράστηκε από Ίδρυμα της Οξφόρδης και κυκλοφορεί στα αγγλικά και είναι ένας ακαδημαϊκός οδηγός των νησιών μας. Μετά φτιάξαμε διάφορα λευκόματα γιατί το μουσείο έχει πάρα πολλά αρχεία. Ένα από τα αρχεία που έχει είναι το φωτογραφικό αρχείο που έχει γύρω σε 70.000 φωτογραφίες καταργημένες και κάναμε μια επιλογή από αυτές τις φωτογραφίες και φτιάξαμε το λευκόμα που το ονομάσαμε χθες. Επίσης φτιάξαμε το λευκόμα που αναφέρεται στον Εθνικό Ήρωα της Σαλονίσου, τον Βασίλη. Συγκεντρώσαμε πάρα πολλά στοιχεία για αυτή την προσωπικότητα που άκμασε στις αρχές του 19ου αιώνα και κυριάρχησε το νησί μέχρι τον Μεσοπόλεμο. Αργότερα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τα ιστορικά μυθιστορήματα που αφορούν την Αλόνισο και για να είναι πιο εφικτή η ιστορία στον πιο απλό κόσμο. Γιατί ένα ιστορικό βιβλίο δεν το διαβάζουν πολλοί, μόνο εξειδικευμένοι. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα μπορεί να το διαβάσει ένα μικρό παιδί, μία γυναίκα, μία ηλικιωμένη, ένας οποιοδήποτε έτσι φοιτητής. Νομίζω ότι μπορούν να το διαβάσουν οι πάντες. Και φυσικά θα μπορούσα να το ρωτήσω για το βιβλίο που έγινε ταινία. Το οποίο καθυστέρησε βέβαια λόγω της απεργίας, όπως είπαμε, των ηθοποιών. Και τώρα ξεκινάει στο Hollywood, μπορεί να γυρίζει ταινία. Επειδή μιλάς δεύτερη φορά για την απεργία των ηθοποιών του Hollywood, νομίζω είναι επειδή θέλησαν οι σκηνοθέτες να βάζουν ψηφιακά τους ηθοποιούς. Και να γυρίζουν ψηφιακές ταινίες με τα πρόσωπα των ηθοποιών. Γι' αυτό και η απεργία. Μπορεί να κράτησε και χρόνο, δεν ξέρω, ήταν πολύ μεγάλη απεργία και γι' αυτό καθυστέρησε και η ταινία. Αλλά τώρα ξεκινήσει ήδη. Όλα τα βιβλία τα οποία έγραψα, δεν είχα ιδιαίτερες γραμματικές γνώσεις, ούτε πανεπιστημιακές. Τα έγραψα μόνο και μόνο από την αγάπη μου που είχα για το νησί και όλο αυτό πέρασε μέσα από τα βιβλία μου. Αυτό το κατάλαβαν κάποιοι, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω και κυρίως όταν αναφερόμουν στις θυσίες που κάνανε οι ντόπιοι κάτοικοι για να φυγαδέψουν τους Νεοζηλανδούς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τι υπόφεραν αυτοί οι άνθρωποι
για να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους που ούτε καν τους ξέρανε. Αυτό το βρήκα, έπεσε στα χέρια των Τζουλαντών γιατί το είχα μεταφράσει και αυτοί αμέσως, επειδή δεν έχουν μεγάλη ιστορία παρά μόνο 200 ετών και επειδή είναι αρκετά πατριώτες και θέλουν να δείξουν την λίγη ιστορία που έχουν, μου πρότειναν να το κάνουμε ταινία. Τώρα είμαστε στην φάση που το βιβλίο του ενιοποιείται, γράψαμε τα σενάρια, γράψαμε τα διάφορα καινούργια επεισόδια, βάλαμε καλύτερο τέλος και το φτιάξαμε όπως πρέπει να φτιαχτεί για να ταινιοποιηθεί. Το πρώτο που ξεκινάει να πει αυτός ο άνθρωπος, και αυτό δείχνει το ήθος του νομίζω, είναι ο τόπος του. Το οποίο τον υπεραγαπάει βέβαια. Η Στενιβάλα, ναι, ναι. Έτσι, της Σαλονίσου. Περνάει μήνες εκεί η Στενιβάλα και λόγω δουλειάς βέβαια και λόγω αγάπη, δεν το συζητάμε. Και μας εξιστορεί λοιπόν την ιστορία της Βάλας. Γεννήθηκα το 1968 και μεγάλωσα σε αυτό το μέρος που βλέπετε πίσω, στη Στενιβάλα. Όταν ήμουν μικρός, η Στενιβάλα ήταν ένα καθαρό ψαροχώρι, χωρίς ευκολίες, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε νερό, δεν είχε τίποτα. Έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα και ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά και να επιβιώσει σε αυτό το άγωνο μέρος. Το μόνο καλό που είχε στην Ιβάλα ήταν ότι ήταν ένα πολύ καλό λιμάνι και σε αυτό έρχονταν να βρουν απάγιο όλοι οι ψαράδες και όλα τα εμπορικά της εποχής, τα περάματα και αυτά που κουβαλούσαν τρόφιμα στα νησιά. Αργότερα όμως, αυτό το καλό λιμάνι της Στενιβάλας ευνόησε τον ναυτικό τουρισμό. Δηλαδή όποιοι είχαν ένα ιστιοπλοϊκό ή μια μικρή βαρκούλα ή ένα μεγάλο κότερο ερχόταν στην Στενιβάλα να παγιάσουν από τον καιρό και να ηρεμήσουν από το Μελτέμι. Αυτό πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησαν ο παππούς μου και έφτιαξε την πρώτη ταβέρνα και τα πρώτα δωμάτια στην Αλόνισο το 1965. Και έτσι άρχισαν από την Στενιβάλα να ξεκινάνε κάποιοι τουρίστες για να μείνουν εδώ το καλοκαίρι για 10-20 μέρες, ένα μήνα που ήταν τώρα τη σεζόν, 2 μήνες το πολύ και φυσικά να έχει πάρα πολλά σκάφη που πνώσουν από εδώ. Αυτοί γίνανε όλοι πρεσβευτές της Στενιβάλας και σιγά σιγά το μικρό ψαροχώρι μαθεύτηκε παντού και έγινε ένας ναυτικός προορισμός για σχεδόν όλα τα σκάφη. Μόλις τελειώσαμε λοιπόν όλη την συνέντευξη και την κουβέντα, ευχαρίστησε το 4Ε, αν και θα έπρεπε εμείς τον ευχαριστήσουμε όταν έρθει ως άνθρωπος μας δίνει αυτές τις συνεντεύξεις, μας μιλάει για τόσα πολλά πράγματα, ένα σημαντικός άνθρωπος της περιοχής. Οπότε τον ευχαρίστησα και εγώ και λήξαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το κανάλι 4Ε που έδειξε τόση μεγάλη ευαισθησία για ένα μικρό μέρος σαν και εμάς και το φίλο του Στέλιο του Χριστοδούλου ο οποίος έκανε αυτή την συνέντευξη και το καλό είναι ότι προβάλλεται αυτό το μικρό ψαροχώρι που μεταλλάχθηκε σε τουριστικό θέατρο σε όλο τον κόσμο και δείχνουμε μια από τις πιο όμορφες γωνίες της Ελλάδος που έχει ακόμα κρατήσει έναν ωραίο χαρακτήρα, έναν τύπο και δεν έχει αλλοιωθεί από την εμπορευματοποίηση του τουρισμού. Κάπου εδώ, Στέλιο, νομίζω τελειώνει το αφιέρωμά μας έτσι στην Αλόνισο και κυρίως στο έργο του κυρίου Κώστα Μαυρίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ποιον θα γνωρίσουμε στη συνέχεια? Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε το Δήμαρχο της Τιπάλας. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, με πολύ λέγει, μας τα περιγράφει όλα πάρα πολύ όμορφα. Αφού περιπλανηθεί λοιπόν ο άνεμος, φτάνει στην Αστιπάλαια και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Και αν θυμάμαι καλά, είναι από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα. Από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Δήμος, βέβαια, γι' αυτό και λέει και πολύ καλά λόγια για την περιοχή μας.
Και μετά από εκεί, αν πούμε και την επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε, είναι η Ρινιό στην Κίναρο. Τι λες τώρα, η κλασική φιγούρα, έτσι, χαρακτηριστική φιγούρα της Κινάρου. Η ηρωίδα που τη λέω εγώ. Η ηρωίδα. Με την οποία μίλησα και χθες πάλι στο τηλέφωνο και έχουμε μια πολύ σκηνή επικοινωνία. Με το καλό, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να ταξιδέψουμε μαζί, παρέα με τον άνεμο, στην Αστυπάλαια και στην Κίναρο. Εδώ, στο 4Ε.